Για ελάτε, για ελάτε, να διαβάσουμε βιβλία, να φτιάξουμε μαγικά φίλτρα, να διώξουμε τη ζήλια και να μιλήσουμε για συναισθήματα βασικά. Και έτσι. Τη ζήλια να βάλουμε στο τραπέζι, βεβαίως. Που αγαπάμε να τη μισούμε. Έτσι. Χριστίνα μου, τι κάνεις? Καλά, Νέανη, εσύ? Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα και πάλι. Πόσα χρόνια έχω να σε δω από κοντά? Εντάξει, πριν τον κορονοϊό. Η αλήθεια είναι ότι ο κορονοϊός έτσι λίγο μας... απομάκρυνε. Μας απομάκρυνε. Όλους. Ήτανε, δεν θυμάμαι πότε ήταν η τελευταία μας συνομιλία. Ήτανε στο Λίγο και την Πεταλούδα. Ναι, ήταν στο Λίγο και την Πεταλούδα. Στο πρώτο βιβλίο. Και ενδιάμεσα μας είχε και ένα άτακτο καπέλο. Ναι. Και τώρα, οχ, πρασίνισα. Οχ, πρασίνισα, ναι. Μ' αρέσει να κάνω αυτή την επιστροφή λίγο στα παιδικά βιβλία. Τα παιδιά μου έχουν ψηλομεγαλώσει πια, αλλά ακόμα θα ξαναγυρίσουν στα βιβλία της πιο παιδικής τους ηλικίας για να βρουν ανακούφιση, να βρουν απαντήσεις. Δεν ξέρω, η εμπειρία σου τι λέει? Η αλήθεια είναι ότι και εμένα η κόρη μου έχει ξεφύγει από αυτήν την ηλικία των εικονογραφημένων. Mm. Παρ' όλα αυτά, όπως λες, είναι φορές που θέλοντας να κάνει ένα διάλειμμα, να χαλαρώσει, θα πάρει ένα τέτοιο βιβλίο να το ξεφυλίσει. Δεν ξεκουράζει. Ναι, δεν ξέρω. Αναπτύσσουν μια άλλη σχέση τα παιδιά. Προφανώς την έχουν αναπτύξει όλα τα προηγούμενα χρόνια της ζωής τους. Εσύ με τα βιβλία θέλω να μου πεις πόσο χαρούμενη, να μην σου βάλω λέξεις στο στόμα, πώς νιώθεις βλέποντας τη δική σου την πορεία, όταν ξεκίνησες, όταν πήρες την απόφαση να πεις ότι εγώ θα κάνω τη στροφή μου προς το παιδικό βιβλίο και θα αρχίσω να εκδίδω τις δουλειές και τα γραπτά μου μέχρι σήμερα? Είναι πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Καταρχήν μπορεί να θέλεις να εκδώσεις, αλλά δεν είναι στο χέρι σου, έτσι. Πρέπει να... πολλοί παράγοντες να ταιριάξουν για να καταλήξει μια ιστορία να εκδοθεί, έτσι. Οπότε, καταρχήν είναι... νιώθεις μια τιμή ότι ανάμεσα στα τόσα χειρόγραφα που λαμβάνει ένας εκδοτικός οίκος, επιλέχθηκε ένα από τα δικά σου για να εκδοθεί. Πόσο μάλλον όταν και στα τρία βιβλία έχω συνεργαστεί με πάρα πολύ καλούς εικονογράφους, τον Σεραφείμ Στουρμπή και τον Γιάννη τον Σκουλούδη στο τελευταίο βιβλίο, που έχουν, πώς να το πω, έχουν ολοκληρώσει την ιστορία. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό. Είναι πολύ σημαντικό γιατί μιλάμε για βιβλία που αφορούν ηλικίες, όπου η εικόνα μιλάει ίσως πολύ περισσότερο από το κείμενο. Χρειάζεται να υπηρετήσει μάλλον το κείμενο, για να το πω σωστά, και να δημιουργήσει, να πάει τη σκέψη των παιδιών, όλο αυτό που συμβαίνει μέσα στο μυαλουτάκι τους και μέσα στην ψυχή τους, δύο βήματα παρακάτω. Άρα είναι η συνέχεια της σκέψης σου και αυτού που έχεις φανταστεί και εσύ ίδια που γράφεις την ιστορία, ναι, φαντάζομαι. Ναι. Πάντα εγώ το προσπαθώ αυτό, να έχω μια συνεργασία με τον εικονογράφο και λίγο να τη χρησιμοποιώ αυτή τη φράση, ας μου συγχωρηθεί αν δεν είναι πολύ δόκιμη, να παίζει λίγο ιστορία με την εικονογράφηση ping-pong. Δηλαδή λίγο να συμπληρώνει μία την άλλη και να μην επαναλαμβάνει μία την άλλη και να υπάρχουν πάντα και μικρές λεπτομέρειες να ανακαλύπτει το παιδί στη δεύτερη, τρίτη, τέταρτη ανάγνωση η εικονογράφηση. Και στους γονείς αρέσει αυτό. Ακριβώς. Νομίζω ότι πρώτα λειτουργεί σαν μαμά, σαν γονιός και μετά όλο αυτό το εφαρμόζεις και σε αυτό που θα δώσεις στο κοινό σου. Πρασίνισα, γιατί έγραψε ένα βιβλίο για τη ζήλια? Λοιπόν, αυτή η ιστορία έχει γραφτεί αρκετές φορές. Αντιμετώπιζε η κόρη μου μία ανάλογη κατάσταση με την παρέα στο σχολείο, έτσι που τα παιδιά βγάζουν μια ακτιτικότητα το ένα απέναντι στο άλλο, καυγάδες, ζήλια κτλ. Είχα γράψει μια ιστορία η οποία ήταν, τέλος πάντων, όπως την είχα γράψει εγώ δεν άρεσε στον εκδοτικό οίκο, όπως ήθελε να την κάνω ο εκδοτικός οίκος δεν άρεσε σε μένα, οπότε την άφησα στην άκρη. Και κάποια στιγμή είπα, okay, κρατάω το θέμα, αλλά αλλάζω τελείως την ιστορία. Και θέλω να γράψω κάτι διασκεδαστικό, κάτι που να μεταμορφώνει τη ζήλια σε ένα μικρό τερατάκι. Ένα πράσινο, άγριο τερατάκι, το οποίο μπαίνει μέσα, τρυπώνει μέσα στο παιδί, το πρασινίζει και αυτό, το αλλάζει τον τρόπο που μιλάει, ώστε να είναι ένα θέμα πολύ προσφυλές σε παιδικά βιβλία η ζήλια, έτσι, να το δώσω με έναν εναλλακτικό τρόπο, πιο διασκεδαστικό τρόπο, λιγότερο διδακτικό. Ναι, που νομίζω φτάνει και πιο εύκολα στα παιδιά το μήνυμα, άσε που ταυτίζονται.
ταυτίζονται με όλο αυτό που συμβαίνει. Ναι. Είναι γραμμένο και σε πρώτο πρόσωπο, οπότε είναι σαν να παρακολουθείς την ηρωίδα και να ζεις την αγωνία της μαζί, έτσι λίγο έχει λίγο suspense. Τουλάχιστον αυτό επιδίωξα. Και το απενοχοποιεί και όλο στο μυαλό των παιδιών. Αν η ηρωίδα του βιβλίου βιώνει αυτά τα συναισθήματα, μπορώ να τα βιώσω και εγώ, τέλος πάντων. Ναι, ναι. Έτσι. Και όχι απλά έγραψες βιβλίο, έχεις φτιάξει ολόκληρο φίλτρα, έχεις φτιάξει, δεν ξέρω τι, πού τα βρήκες αυτά τα μαγικά, Χριστίνα, γιατί το ωραίο με τα βιβλία σου και με το τελευταίο βιβλίο, είναι ότι έχει δημιουργείται μία σχέση με το κοινό, ανάμεσα στο βιβλίο και το κοινό, και με παράλληλες δραστηριότητες, δηλαδή σαν να ανοίγεις ένα μαγικό κουτί όποτε ανοίγεις ένα βιβλίο δικό σου. Προσπαθώ, στα τρία βιβλία έχω καταφέρει και έχω γράψει και τραγούδι που συνοδεύει την ιστορία. Δεν ξέρω αν θα συνεχίσω να το έχω κάνει αυτό το πράγμα, γιατί είναι μια άλλη δραστηριότητα κι αυτή που απαιτεί το χρόνο της, την αφοσίωσή της κτλ. Αν και πάντα έχω μελωδίες στο μυαλό μου. Και το άλλο που μου αρέσει, αυτό βέβαια το ζητάνε κιόλας. Δηλαδή το ζητάνε και οι δάσκαλοι και οι γονείς και οι εκδοτικοί εκεί. Αν μπορεί ο συγγραφέας ή η συγγραφέας να επενδύσει την ιστορία και με ιδέες για δραστηριότητες. Mm-hmm. Διευκολύνει πολύ και, και τις δασκάλες, έτσι, ότι μπορούν να μπουν στο blog μου ή στην ιστοσελίδα του εκδοτικού οίκου και να τις βρουν. Και εντάξει, προσπαθώ να είναι έτσι λίγο, να υπάρχουν και διασκεδαστικές δραστηριότητες. Ναι, το κάνει και πιο ελκυστικό και για το παιδί και μπαίνει και σε μία βιωματική σχέση με το βιβλίο. Ναι, δηλαδή το παιδί που θα διαβάσει το «Όχ, Πρασίνισσα» και θα δει ότι μπορεί να φτιάξει το δικό του μαγικό φίλτρο για τη ζήλια και μόνο που τα παιδιά πιστεύουν στη μαγεία, αλλά ξέρουν ότι τώρα αυτό θα τα αλλάξει όλα, αλλά του το απενοχοποιεί, του το βάζει σε ένα βάζο και τελειώνει εκεί κάπως. Δηλαδή και αυτό είναι θεραπευτικό και από μόνο του. Έτσι. Και τι βάζουμε σε ένα φίλτρο για τη ζήλια? Εντάξει, μπορούμε να το κάνουμε με διαφορετικούς τρόπους, γιατί εδώ θα έχουμε και λίγο έτσι, πώς να το πω, θα δημιουργηθεί λίγο το messy play, το θέλουμε. Έτσι. Σήμερα είχα πάει σε ένα σχολείο για παρουσίαση, το είχαν κάνει δασκάλες με πιο απλό τρόπο με τα παιδιά. Δηλαδή, και μόνο να κάνεις ότι ρίχνεις μέσα σε μια κατσαρόλα πράγματα που έχεις ζηλέψει, έτσι, γιατί δεν είναι ότι ζηλεύουμε πάντα μόνο το φίλο μας που κάνει παρέκκληση με ένα άλλο κορίτσι. Μπορεί να ζηλέψουμε, τα σκουλαρίκια σου μπορεί να ζηλέψω, μπορεί κάποιος να ζηλέψει το αυτοκίνητο του άλλου, το φαγητό. Τα παιδιά σήμερα στο σχολείο μου έλεγαν ότι να ζηλεύω που όταν εγώ έχω σπανακόριζο, η Σοφία έχει παστίτσιο, πίτσα, ας πούμε. Ναι. Ή το βραχιόλι της Μάρτεμις. Ήταν και ένα πολύ ωραίο βραχιόλι. Πράγματα. Ναι. Βάζουμε λοιπόν μέσα όλα αυτά, έτσι, και στο φίλτρο και ανακατεύουμε. Μπορεί να γυρίσουμε και γύρω-γύρω από την κατσαρόλα και να τραγουδήσουμε ένα τραγούδι, κάτι, ας πούμε, έτσι. Και να φύγει η ζήλια. Μαγικά πράγματα γίνονται εκεί. Έτσι, κάτι πιο απλό. Εγώ τώρα κάνω και το κλασικό πείραμα του ξυδιού με τη σόδα, που αντιδρούν και κάνουν έτσι έναν αφρισμό. Βέβαια, στα παιδιά δεν λέω ποτέ τέτοια πράγματα. Δηλαδή, ας πούμε, να το ξεκινήσω. Κλείστε την τηλεόραση στα παιδιά τώρα. Να το ξεκινήσω. Και ξεκίνησε. Ναι. Θέλω να βγει η μάγισσα από ας μέσα. Ας πούμε, σου, λέω στα παιδιά. Τι νομίζετε ότι έχω εδώ μέσα? Τους λέω. Τι μπορεί και να μέσα. Μου είπανε διάφορα σήμερα. Για πες τι σου είπανε. Μου είπανε ότι μπορεί να είναι και κρασί, μπορεί να είναι και νερό, μπορεί να είναι και τσάι. Μου είπανε διάφορα τέτοια. Εγώ όμως τους είπα ότι είναι δάκρυα παιδιών. Και ότι τα μαζεύω πάρα πολύ καιρό. Πηγαίνω σε σχολεία, σε σπίτια και τα μαζεύω. Τα δάκρυα των παιδιών. Ζήλεψα. Μπράβο, γιατί όταν ζηλεύουμε, δεν στεναχωριόμαστε καμιά φορά ή θυμώνουμε και μπορεί να κλάψουμε κτλ. Και βάζουμε λοιπόν πρώτα τα δάκρυα. Όλα τα δάκρυα τα βάζουμε. Με συνενετικό τρόπο παίρνουμε τα δάκρυα από το παιδί. Είναι λευκό ξύδι αυτό τώρα, έτσι. Mm-hmm. Και μετά πρέπει να βάλουμε και μερικές σταγόνες. Τους ρωτάω ότι είναι αυτό, μου λένε είναι χρώμα της χωροπλαστικής, τα ξέρουν τα άτοιμα. Κοίταξε, γιατί δηλαδή, τα χρησιμοποιούν οι μαμάδες πλέον αυτά. Αλλά τους λέω, ναι, μοιάζει με χρώμα της χωροπλαστικής, αλλά δεν είναι. Είναι γενεοδορία. Και με ρωτάνε και τι είναι γενεοδορία. Και τους λέω, η διάθεση του να είμαστε έτσι καλοί απέναντι στους άλλους. Και
Μπορεί να πει και καλοσύνη. Βάζουμε τρεις σταγόνες. Α, γιατί είναι. Παν μέτρο άριστη. Εντάξει. Μπορεί να βάλουμε και τέσσερις και πέντε. Εγώ έτσι το λέω τώρα, τρεις σταγόνες. Λόγω στα δάκρυα που έχετε συγκεντρώσει. Γιατί είναι πολύτιμη, ας πούμε, αυτή. Έτσι. Και συμπυκνωμένη. Ανακατεύουμε. Οπότε αμέσως χαίρονται που βάφεται πράσινο. Έτσι στο υγρό μας. Και μετά τους λέω ότι είναι αυτό. Μου λένε ζάχαρη, αλάτι, αλεύρι κτλ. Εγώ όμως τους λέω ότι είναι ηρεμία στη σκόνη, οπότε... Τη μαγειρική ζώνη. Ναι, μαγειρική ζώνη, ακριβώς. Και βάζουμε, ας πούμε, έτσι, μια κουταλιά και ανακατεύουμε και αυτό το πράγμα ξεγυλίζει, όπως βλέπετε. Καλέ, εδώ εγώ εντυπωσιάστηκα, και μεγάλη γυναίκα. Και έχω αυτό το τρομερό φίλτρο. Και αυτό το φίλτρο... Εννοείται ότι δεν μπορούμε να το πιούμε, γιατί δεν είναι πολύ εύγευστο. Αλλά και μόνο που το φτιάξαμε, θα λύσει τα μάγια της ζήλιας μέσα μας. Ναι, βέβαια. Και μπορούμε, αν θέλουμε κιόλας, να φυλάξουμε λίγο από αυτό το υγρό σε ένα βαζάκι, ας πούμε, και όποτε νιώθουμε ζήλια, να το έχουμε, ας πούμε, όχι να το πιούμε προφανώς, εννοείται, έτσι. Εγώ σήμερα, ας πούμε, αυτό που έκανα στα παιδιά, ήταν ότι είχα αυτό το ξυλάκι και τους έριχνα από μία σταγόνα στο κεφάλι. Τάχα μου, ας πούμε, για να φύγει ζήλια. Τους άρεσε πάρα πολύ για κάποιο λόγο και έπρεπε να συνεχίσω να τα πιτσιλάω. Εννοείται. Μαγικό συνδυασμό. Ναι. Τώρα μπορούμε να βάλουμε άλλο ένα, αν θέλετε, έτσι, για τον εαυτό. Για βάλει άλλο ένα, γιατί είμαστε τηλεόραση και θέλουμε να κάνουμε σόου εδώ. Ναι, και μετά θέλω να δώσουμε τα μετάλλια. Γιατί έχεις και μετάλλια, αλλά τα μετάλλια πώς μπαίνουν στο παιχνίδι. Που όπου τα αγαπώ πάρα πολύ αυτό τώρα το πράγμα που θα κάνει. Πρέπει να βάλει λίγο. Ναι, το προηγούμενο είδες άφησε περισσότερο. Θέλει λίγο να βρεις την αναλογία, την παιδιά. Αναλογία. Κάντε το εσείς σε χώρους. Μην τα κάνετε και μαντάρα όλα στην κουζίνα πάνω ή όπου γίνει τέλος πάντων όλο αυτό. Και αν π.χ. τα παιδιά σου στο σπίτι ζηλεύει το ένα τ' άλλο, ψιλοτσακώνονται, είναι στην κοντρίτσα τους, μπορείς να το κάνεις εκείνη τη στιγμή σαν μια ωραία τελετουργία τέλος πάντων, παιδιά. Ναι, ελάτε. Ναι, 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 ναι. Είναι το... να διώξουμε. Ναι, ακριβώς. Είναι ένα συνέστημα το οποίο, όπως όλα τα συναισθήματα, και τα θετικά και τα αρνητικά, δικά μας είναι, πρέπει να τα βιώνουμε, έτσι δεν μπορούμε να τα αρνούμαστε. Mm. Και να βρίσκει και ο καθένας τον τρόπο του να τα διαχειριστεί. Μία ειδικός που πολύ αγαπώ μου είχε πει ότι η ζήλια είναι η άλλη μεριά της αγάπης. Mm. Ότι αυτά τα δύο πράγματα συνυπάρχουν. Δανείζομαι τώρα το μετάλλιο της Χριστίνας, που είναι το μετάλλιο του χιούμορ. Mm. Τα μετάλλια, τι ρόλο έχουν. Ναι, στο τέλος της ιστορίας, η ιστορία κλείνει. Η πρωταγωνίστρια Ελεόνη, αφού έχει ζηλέψει τον Δημήτρη και τη Σοφία, έτσι, αποφασίζει τελικά να δώσει μια ευκαιρία σε αυτή την παρέα. Και παίζουν ένα παιχνίδι που έχει σκεφτεί η Σοφία, η ανταγωνίστρια, ας πούμε, της Λεόνης, έτσι. Το παιχνίδι αυτό είναι παίζουν τους detective και κάνουν έρευνες στο σχολείο, ανακαλύπτει η Λεόνη κάτι το οποίο είχε χάσει τα σκάλα της γυμναστικής και πάρα πολύ χάρηκε τα σκάλα της γυμναστικής. Οπότε η Σοφία της φτιάχνει το μετάλλιο του καλύτερου detective. Μάλιστα. Και της το χαρίζει. Γενναιόδωρα. Έτσι, ακριβώς. Οπότε, σκέφτηκα μια ιδέα για δραστηριότητα, θα ήταν αυτή, δηλαδή να σκεφτούμε όλοι τι μετάλλιο θα τέριαζε στον διπλανό μας, ποιο μου δίνεις. Μετάλλιο δημιουργικότητα. Ευχαριστώ σου πάρα πολύ. Τι άλλο θα μπορούσα να σου δώσω, το μετάλλιο δημιουργικότητα. Εγώ για σένα είχα διαλέξει το μετάλλιο του χαμόγελου, δεν ξέρω. Να το. Θα το βάλω, θα το φορέσω. Γι' αυτό είχα βάλει. Θα ανακηρυχθώ μη χαμόγελο 2022. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά έχουμε πολλά. Δηλαδή, έχω σκεφτεί εγώ μερικά, έτσι, δημιουργικότητας, χιούμορ, ευγένειας, ζωοφιλίας, δεν ξέρω, διάφορα. Μπορεί να σκεφτεί ο καθένας όμως ό,τι θέλει. Ανοιχτοί ορίζοντες. Ναι. Ανοιχτή. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η προσέγγιση τώρα που κάνουμε, Χριστίνα, που κάνεις εσύ και μας την προτείνεις. Πόσα πράγματα μπορεί να ξεκινήσουν μέσα από ένα βιβλίο και πόσο παρακάτω μπορείς να πας. Αυτά μπορεί να τα βρει κανείς έτοιμα στο blog μου, στο apostolidi.com, αλλά μπορείς να φτιάξεις τα δικά σου, δεν χρειάζεται να... Πάρα πολύ ωραία. Είναι με χαρτόκουτα, δηλαδή, άμα κόψεις κύκλους,
Μπορείς να τα ζωγραφίσεις, να βάλεις αστεράκια επάνω αυτοκόλλητα, να γράψεις ό,τι θέλεις. Και μαζί με τα παιδιά. Ναι. Ωραία, με ένα θα μου χαρίσω και το μετάλλιο οργάνωσης. Πρέπει να οργανώσω το χρόνο μας τώρα και να σε ευχαριστήσω για να πάμε στις διαφημίσεις. Πολύ σε ευχαριστώ, Χριστίνα. Εγώ ευχαριστώ. Θέλω να μου αφήσεις 2 λίτρα από αυτό το μαγικό φίλτρο, γιατί όλο και κάπου θα μας χρειαστεί, σε μικρούς και μεγάλους. Έτσι. Να είσαι καλά, στο επανειδή. Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Διαφημίσεις, σε πολύ λίγο και πάλι κοντά σας.